ξεκινήσουμε δίνοντας πάρα πολλά συγχαρητήρια στον coach και γενικά στην ομάδα, πραγματικά σε μια πολύ όμορφη πόλη που ήρθα για πρώτη φορά και γενικά νιώθω από το λίγο που είδα σήμερα, αν και ήρθα για ένα άσχημο, έτυχε να έχει ένα άσχημο γεγονός, ένα μνημόσυνο που είχα το πρωί, γιατί τέλος πάντων είχα πάει σε ένα, στο Μαυροχώρι το πρωί, υπήρχε ένα, τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι για να πούμε τα δικά μας, ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου πολλά συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάνει τα σχολεία, για την προσπάθεια που κάνει ο coach και το κυριότερο και για, για τον τρόπο και τη φιλοσοφία, για το πρόγραμμα που δείχνει η Καστοριά. Αυτά πραγματικά είναι μέσα από την ειλικρίνεια. Νομίζω ότι πραγματικά έγινε ένα χορταστικό παιχνίδι με πάρα πολλές διακυμάνσεις. Πραγματικά νομίζω ότι, όχι το χάρη και νομίζω ότι πρέπει να είναι ευτυχισμένος ήταν εδώ σήμερα. Γιατί είχε και διακυμάνσεις, είχε και. Πιστεύω παλέψαμε το παιχνίδι. Νομίζω ότι αυτά τα παιχνίδια συνήθως για να γίνει, για να μην γίνει, για να μην κερδίσει ο γηπεδούχος, τα κρίνουν κάποια μεγάλα σουτ τα οποία τα πήραμε εμείς από το 2 μέχρι το 49 δευτερόλεπτα. Κάναμε 3 τρύπατα τα οποία δεν ήταν εύστοχα, τα οποία μπορεί να γέρναν την πλάστηγα σε εμάς. Απ' την άλλη, νομίζω ότι η εμπειρία κάποιων παιδιών που έχει η Καστοριά έπαιξε πολύ καθοριστικό ρόλο. Αν και πραγματικά σήμερα πετύχαμε την ομάδα χωρίς 2-3 παίχτες. Mm-hmm. Δεν παίζανε από την ομάδα της Καστοριάς. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο ιδιαίτερο. Νομίζω ότι ας μείνει αυτό, ότι ήταν χορταστικό το παιχνίδι και ότι αξιολογώ μέσα μου και δίνω τα εύσημα στον προπονητή για το πρόγραμμα και την προσπάθεια που κάνετε όλοι εδώ σε αυτή την πόλη. Εύχομαι πραγματικά να σας ανταποδώσω τη φιλοξενία εγώ προσωπικά στο Χολαργό όταν έρθετε στην πόλη. Coach, σήμερα όμως η ομάδα σας γνώρισε για πρώτη φορά την ήττα στο πρωτάθλημα. Αυτό τι σημαίνει? Δεν νομίζω ότι σημαίνει κάτι. Είχα κάνει κάτι δηλώσεις μεσοδόματα και είπα ότι αυτή τη στιγμή εμείς, επειδή εμείς ταλαιπωρούμασταν από τραυματισμούς μέχρι να έρθουμε εδώ. Ουσιαστικά τη Δευτέρα ξεκινήσαμε να κάνουμε όλοι μαζί προπόνηση και μάλιστα ήταν παραπάνω από 2-3 παιδιά. Ήταν 5-6 παιδιά που εντέχνως τα κρύβαμε, δηλαδή κάνανε μόνο ζέσταμα ή δεν μπορούσαν να προσφέρουν. Και μάλιστα σημαντικά παιδιά όπως ήταν ο ξένος που έχουμε στην ομάδα. Και ακόμα και τώρα προσπαθούμε να βρούμε λίγο τα πατήματά μας σε σχέση με τη φιλοσοφία που έχουμε και με τον τρόπο που θέλουμε να δουλεύουμε στις προπονήσεις. Δεν νομίζω ότι αυτό το πρωτάθλημα, ειδικά της Α2, ότι θα στερηθεί η τόνη, ίσα που νομίζω ότι είναι ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα, ειδικά το φετινό. Και νομίζω ότι όποιος είναι πιο συγκεντρωμένος, θα έλεγα, σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, γιατί κυρίως στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα, στο δεύτερο γύρο είναι αυτό που πρέπει να είσαι το ίδιο και να παρουσιάσεις την ίδια αποφασιστικότητα και την ίδια εγρήγορση για να έχει ομάδα αποτελέσματα και στόχους. Εγώ είπα ότι η εβδομάδα που πέρασε ότι ουσιαστικά για τους στόχους του Χολαργού προσπαθούμε να αποκτήσει υπόσταση η ομάδα μας. Η ομάδα δεν έχει, είναι μια συνοικιακή ομάδα χωρίς ιστορία ουσιαστικά στην Α2, αλλά προσπαθούμε με τον τρόπο μας και με τον μπάσκετ που θα παίξουμε να προσεκλήσουμε και εκεί κόσμο και να καταφέρουμε μέσα από τον μπάσκετ που θα προσφέρουμε να δελεάσουμε κόσμο και να συσπηρώσουμε τους δικούς μας ανθρώπους για να γίνει η ομάδα και διοικητικά καλύτερη, αλλά και για να μπορέσουμε να φτάσουμε την ομάδα κάποια στιγμή εκεί που ονειρεύονται οι διοικούντες.